Και στην πρωτολογία του και στη δευτερολογία του ο κύριος Μητσοτάκης, μαζί με την τριτολογία του, δεν μας φώτισε και πολύ. Αλλά και εσείς, κύριε Τσίπρα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Λίγο κοκορομαχία ξανά, ένταση του λόγου, λίγο λαϊκισμός, λίγο παρελθόν, λίγο υποκρισία, μάλλον περισσή υποκρισία και από τους δυο σας. Να πετάει ο ένας τον μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον, να δείχνετε το δέντρο για να κρύψετε όμως το δάσος και να καίγεται έτσι το δάσος. Ακόμα όμως και έτσι ήταν χρήσιμη η συζήτηση, ακριβώς γιατί ο ελληνικός λαός πλέον μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και για την επιφανειακή και πλήρως υποκριτική δικαιολόγηση της ασκούμενης πολιτικής από τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του και τους αρμόδιους υπουργούς, συνολικά το επιτελικό κράτος που υπηρετεί, αλλά και για την επιφανειακή κριτική και αυτοκριτική ταυτόχρονα που άσκησαν ή είπαν ο κύριος Τσίπρας, οι αξιωματικοί αντιπολίτες δηλαδή, αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα. Γι' αυτό και στη δευτερολογία το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βάζει τα ζητήματα όσο μπορεί στην ουσία τους εδώ μέσα και όχι έτσι ριχά, επιφανειακά, λαϊκίζοντας, όπως κάνουν τα άλλα αστικά κόμματα. Όπως με τις φωτιές, έτσι και με την πανδημία που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε έξαρση, αποδεικνύεται με τον πιο τραγικό τρόπο η εγκληματική πολιτική που βάζει στη ζυγαριά του κόστους οφέλους τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού. Και στην περίπτωση της πανδημίας αναφορά στην οποία έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός τη δευτερολογία του, αποδείχθηκε η εγκληματική απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής πρόληψης και το υποβαθμισμένο με τους νόμους όλων σας δημόσιο σύστημα υγείας. Για τις πυρκαγιές φταίνε τα ακραία πρωτοφανή φαινόμενα, για την έξαρση της πανδημίας ο άγνωστος εχθρός που ξεπερνά οποιονδήποτε κρατικό μηχανισμό, οποιοδήποτε επιτελικό κράτος. Οι ευθύνες δεν κουκουλώνονται. Απέναντι στα δίκαια αιτήματα των συνδικάτων, των συλλογικών φορέων για ουσιαστική στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας για μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς, σε σχολεία, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, η απάντησή σας είναι ότι αυτά κοστίζουν, ότι η οικονομία πιέζεται, ότι τίποτα δεν είναι τζάμπα και ότι χρήμα δεν περισσεύει. Τα ίδια λέτε και στις φυσικές καταστροφές, όπως τώρα, όπου αναγκαία μέτρα και υποδομές αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης είναι εκτός σχεδιασμού επειδή δεν είναι ανταποδοτικά για το κεφάλαιο. Αντί για αυτά αποθεώνεται πάλι την ατομική ευθύνη. Το ζούμε με την πανδημία, το ζούμε και σε κάθε καταστροφή όπου το τρεχάτε να σωθείτε είναι το βασικό μέτρο στη διαχείριση μιας πυρκαγιάς ή μιας πλημμύρας. Πάνω στους χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας και στους ακόμα περισσότερους αποκλεισμένους από το σύστημα υγείας της μιας νόσου, εσείς βρήκατε την ευκαιρία να τρέξετε τα σχέδιά σας για το νέο ΕΣΥ, να κλείσετε νοσοκομεία και κλινικές, κλιμακώνοντας την πολιτική ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης που μας έφερε εδώ. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι δεν βρισκόμαστε στο πρώτο κύμα, αλλά βαθιά μέσα στο τέταρτο? Μόνο να δει κανείς τα νούμερα καταλαβαίνει. Και γι' αυτό έχετε εσείς την ευθύνη, γιατί για μια ακόμη φορά ο τουρισμός άνοιξε με τα πρωτόκολλα των τουριστικών ομίλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κρήτη, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς που βράζει. Ούτε ένα μέτρο θωράκισης του δημόσιου συστήματος δεν ανακοινώσατε. Ούτε ένα μέτρο προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, στα σχολεία. Ούτε ένα για δείγμα. Αντίθετα, επιμένετε να ρίχνετε τις ευθύνες στο λαό, παίζοντας ένα βρώμικο παιχνίδι σε βάρος του. Το εμβόλιο είναι ανάγκη, δικαίωμα και όπλο της επιστήμης και εσείς το μετατρέπετε σε μέσο διαίρεσης των εργαζομένων, εκβιασμών, επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και ευκαιρία για τους ομίλους να αυξήσουν την πελατεία τους. Και ας λέτε ό,τι θέλετε εδώ μέσα.
Μάλιστα, έχετε το θράσος να επικαλείστε τον ανορθολογισμό, τον οποίο εσείς οι ίδιοι τροφοδοτείτε με τις παλινοδίες σας, τη λειψή εμβολιαστική εκστρατεία, την απουσία ολοκληρωμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης, τη μετατροπή του εμβολίου σε μέσο συναλλαγής, σε μέσο εξαγοράς, την ανύπαρκτη φαρμακοεπαγρύπνηση. Η ευθύνη όλη είναι δική σας. Κυρίες και κύριοι, στην Εύβοια, στην Αττική, στην Ηλία, στη Μεσσηνία, την Αρκαδία, αλλού, δεν έγιναν στάχτη δάση, σπίτια, περιουσίες, αλλά και το ίδιο το παραμύθι σας, ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη μπορεί να συμβαδίσει με πραγματικές λαϊκές ανάγκες, ότι το αστικό κράτος μπορεί να υπηρετήσει ταυτόχρονα τα συμφέροντα του κεφαλαίου και αυτά του λαού. Οι έκτακτες καταστάσεις και οι διαδοχικές καταστροφές για το λαό δυστυχώς γίνονται κανονικότητα στο σύστημά σας, που έχει για Θεό του το κέρδος και όχι την προστασία της ζωής και της περιουσίας του ελληνικού λαού. Έτσι εξηγείται παραδείγματος χάρη, γιατί ενώ υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, αντισεισμικά έργα, για μέτρα πρόληψης, τα έργα αυτά δεν θεωρούνται επιλέξιμα. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπου για την πρόληψη από φυσικές καταστροφές προβλέπει ότι το μόνο κριτήριο είναι η οικονομική, λέει, αποδοτικότητα, και οποιαδήποτε ανάλυση κόστους-οφέλους συνεχίζει, επιδιώκει να εκτιμήσει την πιθανή μελλοντική κατεύθυνση των ζημιών και να χρησιμοποιηθεί αυτό ως βάση για να προβλέπει το κατά πόσο αξίζει να μειωθούν ή να αποτραπούν εκείνες οι ζημιές ή αυτές. Με άλλα λόγια, απέναντι στις καταστροφές που απειλούν το λαό, το κράτος υπολογίζει κάθε φορά αν είναι οικονομικά πιο αποδοτικό να προλάβει το κακό ή να αναλάβει εκ των υστέρων το κόστος των ζημιών. Με την πολιτική σας θεωρείτε κόστος στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, γι' αυτό ούτε θέλετε ούτε μπορείτε να την προστατεύσετε. Έτσι εξηγείται όλο αυτό το αλαλούμ, όλη αυτή η καταστροφή, όλη αυτή η ανικανότητα. Γι' αυτό και το κράτος σας δείχνει γυμνό όταν πρόκειται να υπερασπίσει την ανθρώπινη ζωή, τις λαϊκές περιουσίες, τα δάση, το περιβάλλον. Αποδεικνύεται φτωχό όταν πρέπει να αποζημιώσει για τις καταστροφές. Αντίθετα, είναι πλήρως εξοπλισμένο όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει το λαό και τις διεκδικήσεις του. Τότε βρίσκεται πλήρως εξοπλισμένο με σχέδιο, μέσα και υποδομές, κύριε Χρυσοχοΐδη. Γεμίζει τις άβρες με νερό για να πέφτει άσκοπα πάνω σε παιδιά και γυναικόπαιδα που αγωνίζονται, και αφήνει άδεια τα βιτία και τα οχήματα της πυροσβεστικής για να τα έχει έτοιμα και σε επάρκεια για την ώρα της φωτιάς που χρειάζονται. Το κράτος που έχετε δημιουργήσει αποδεικνύεται ικανό, βέβαια, και σύγχρονο στην αφαίρεση εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Αποδείκνεται ικανό και σύγχρονο στη φορολογία, στη βία, στην καταστολή. Σας καλούμε να υιοθετήσετε τις προτάσεις του ΚΚΕ, τις προτάσεις των ίδιων των εργαζομένων, των κατοίκων που ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους τι χρειάζεται και τι πρέπει να γίνει στον τόπο τους. Καλούμε κυρίως ευρύτερα τον ελληνικό λαό, την ελληνική νεολαία, να σκεφτεί θαραλέα, να σκεφτεί αποφασιστικά και να πάρει τις αποφάσεις τους. Για να μην παραγραφούν τα διαχρονικά εγκλήματα κατά του δάσους, του φυσικού πλούτου, της ζωής των συνανθρώπων μας, της περιουσίας τους από τους σκόπους μιας ζωής. Θα είμαστε εδώ παρόντες για να ελέγχουμε, να διεκδικούμε, να απαιτούμε, μαζί με τη συλλογική αγωνιστική δράση του ελληνικού λαού και της ελληνικής νεολαίας σε όλη τη χώρα. Σας ευχαριστώ.